Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε πρόβλεψη για τα ζώδια της εβδομάδας μας, για όλα τα ζώδια από 23 έως και 29 Μαΐου, και θα ξεκινήσουμε με τον κρυό μας. Λοιπόν, ο κρυός εδώ μπορεί να έχει να παίξει ρόλο αυτήν την εβδομάδα κάποιο σημαντικό πρόσωπο στα ζώδια του αέρα, δηλαδή δίδυμος, ζυγός και υδροχός, ή μπορεί να έχει την τάση την εβδομάδα αυτή να πρέπει να συγκεντρωθεί, να σκεφτεί κάποια πράγματα, να τα αναλύσει, να χρησιμοποιήσει πολύ τη σκέψη. Εδώ πέρα μπορεί να έχουμε να κάνουμε και με μια δουλειά η οποία χρειάζεται σκέψη, αναλυτική σκέψη, ή μπορεί να θέλει να ξεκαθαρίσει κάποιες καταστάσεις. Εδώ πέρα κάποιες καταστάσεις να ξεκαθαρίζονται. Αν υπάρχει κάτι που απασχολεί εδώ πέρα, πιθανώς να είμαστε σε θέση αυτήν την εβδομάδα να κάνουμε, να την ξεδιαλευκάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε δεύτερη κάρτα εδώ πέρα για τον κρυό μας. Λοιπόν, νέο ξεκίνημα, εδώ μπορεί να έχει προσφορά. Παιδιά, αν είναι αυτό που σας έλεγα ότι κάποιο σημαντικό πρόσωπο θα παίξει ρόλο στα ζώδια του αέρα, μπορεί να είναι κάποιος από τη δουλειά σας εδώ πέρα, που να σας κάνει μια προσφορά. Γενικά βλέπω κάποιο νέο ξεκίνημα, μπορεί να είναι οικονομικό, επαγγελματικό. Αυτή η κάρτα είναι για όλες τις τυχές, πολύ θετική κάρτα, τυχερή. Κάποιο νέο ξεκίνημα, μία πόρτα εδώ πέρα, κάτι νέο θα ξεκινήσει, θα έχετε την ευκαιρία, κάτι θα σας δοθεί, μπορεί να είναι χρήματα, προσφορά, κάποια πόρτα εδώ πέρα θα περάσετε. Ναι, νέο ξεκίνημα εδώ πέρα, ξεκάθαρα μπορεί να κάνετε μία νέα αρχή σε μία κατάσταση ή οτιδήποτε μιλάμε, κυρίως όμως σε κατάσταση που απασχολεί ή στα επαγγελματικά, και γενικά βλέπω εδώ πέρα νέο ξεκίνημα σε όλες σε όλους τους τομείς. Έρχεται φρέσκια ενέργεια εδώ πέρα, μπορεί κάποιο συμβόλαιο να σας έρθει εδώ πέρα, μπορεί αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα, και πιθανώς να είναι άντρας στα ζώδια του αέρα, όπως είπα, να σας κάνει κάποια προσφορά, κάποιο συμβόλαιο εδώ πέρα. Κάποιοι θα νιώσετε έτσι ότι έχετε την περιέργεια να ψάξετε μια κατάσταση, να ξεκαθαρίσετε. Θα χρειαστεί να προσέξετε αυτά που σας λένε αυτή την εβδομάδα, οπότε να τα περνάτε από ένα καλό φίλτρο, να είστε έτοιμοι εδώ πέρα σε ετοιμότητα, σε αυτά που σας λένε. Και γενικά εδώ πέρα βλέπουμε ότι άτομα από τη δουλειά σας και φίλοι σας θα σας συμπαρασταθούν αυτή την εβδομάδα αν χρειαστείτε οτιδήποτε. Περνάμε στον Ταύρο. Ωραία, και ο Ταύρος έχει εδώ πέρα το ζευγάρι που είδαμε με τον άντρα του αέρα πριν. Άρα, εδώ έχουμε γυναίκα στα ζώδια του αέρα, δίδυμο, ζυγό, υδροχό. Μπορεί αυτή η γυναίκα να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο στη ζωή σας αυτή την εβδομάδα, και εσείς έχετε μία διάθεση έτσι για ξεκαθάρισμα. Θα είσαστε και σε μία πιο υψηλή θέση να βλέπετε λίγο σε μία κατάσταση όλη την εικόνα. Μην κάνουμε zoom κάτω, από ψηλά να την κοιτάμε. Αυτή θα είναι έτσι εδώ πέρα αυτή την εβδομάδα. Θα θέλετε, έχετε την ανάγκη να κοιτάξετε τη μεγαλύτερη εικόνα και όχι το πολύ μικρό στο zoom, full zoom in, όχι αυτό. Άρα εδώ πέρα και εσείς θέλετε να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις, θα έχετε δυνατότητα αν υπάρχει κάτι που σας απασχολεί και μπορείτε να το συζητήσετε εδώ πέρα, να το διαλευκάνετε. Και για να δούμε άλλη κάρτα για εσάς. Άλλη κάρτα για τον Ταύρο. Ταύρο. Λοιπόν, ναι, εσείς είστε σε πολύ ισχυρή θέση. Ισχυρή θέση εδώ πέρα, σε κάποιο ζήτημα θα έχουμε το πάνω χέρι. Θέλουμε οργάνωση, θέλουμε τάξη, μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Και οι δύο κάρτες μου βγάζουν ότι αυτήν την εβδομάδα θα χρειαστεί να βάλετε συναισθηματισμούς, αν υπάρχουν, στην άκρη, και συναισθήματα, και να χρησιμοποιήσουμε λογική εδώ πέρα και να πάρουμε αποφάσεις. Γενικά μπορεί να χρειαστεί να πάρετε σοβαρές αποφάσεις εσείς, χωρίς να εμπλακούν τα συναισθήματα μέσα. Άρα πολύ λογική έχει πέσει σε εσάς αυτή την εβδομάδα, παιδιά.
λογική και είσαστε σε ισχυρή θέση. Κοιτάξτε, σε θρόνους είναι και οι δύο κάρτες εδώ πέρα. Ναι, μπορεί μια κατάσταση εδώ πέρα να μην σας, είστε σε κάποια κατάσταση να υπάρχει η οποία, με την οποία δεν είστε ευχαριστημένοι. Μπορεί να είναι στα αισθηματικά, μπορεί να είναι γενικά. Είναι κάποια κατάσταση η οποία σας έχει πειράξει συναισθηματικά, έτσι. Ναι, και έχετε λίγο έτσι απομονωθεί, έχετε λίγο νευριάσει, έχετε λίγο θολώσει, έχετε λίγο, λίγο τα έχετε βάψει σκούρα, να πω. Και δεν ξέρετε τι να κάνετε, είσαστε λίγο σε ένα δίλημα εδώ πέρα. Ναι, για αυτή την κατάσταση, μια κατάσταση η οποία σας απασχολεί συναισθηματικά, αυτή την εβδομάδα δεν χρειάζεται να είναι ερωτικά, μπορεί κάτι τη δουλειά στα συναισθήματά σας να είναι λίγο, να το έχει κάνει λίγο περίεργο, να μην είσαστε ευχαριστημένοι, να είσαστε μπερδεμένοι, να έχετε λίγο πεισμώσει ή να αισθάνεστε λίγο ότι είσαστε σε θέση άμυνας, κάτι να σας προβληματίζει. Αυτή την εβδομάδα αυτή η κατάσταση θα αλλάξει, γιατί θα είσαστε σε ισχυρή θέση να πάρετε τις αποφάσεις εσείς και να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση. Δύναμη, τάξη, οργάνωση, σχέδια, και να αφήσετε αυτό εδώ πέρα τα συναισθήματα στην άκρη και να βάλετε μόνο λογική. Περνάμε στους διδύμους μας και στους διδύμους έχουμε βασιλιά της φωτιάς. Εδώ παιδιά έχουμε τύχει όλους τους τα πρόσωπα. Λοιπόν, για εσάς διδύμους μπορεί να παίξει ρόλο κάποιο σημαντικό πρόσωπο της φωτιάς αυτή την εβδομάδα στο προσκήνιο για εσάς, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι κρυός, θα μπορούσε να είναι λέον, τοξότης και πιθανότατα να είναι άντρας ή μιλάμε για κάποιο πρόσωπο το οποίο κατέχει μια σημαντική θέση, πιθανώς στον τόπο που εργάζεστε, ή μπορεί να είναι παιδιά και το τέρι σας εδώ πέρα, αν έχετε να κάνετε με ζωδιά της φωτιάς σας εσείς οι δίδυμοι. Εδώ γενικά μας λέει αυτή η κάρτα ότι αυτή την εβδομάδα, πέρα από αυτά τα πρόσωπα που σας λέω, μπορεί να έχουμε και να νιώσουμε έτσι πολύ ισχυροί, να έχουμε ενέργεια, να έχουμε πάθος, να νιώθουμε αφοσίωση για κάτι, ότι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε θα το καταφέρουμε, να θέλουμε να δουλεύουμε ένα στόχο με πολύ πάθος, αποφασιστικότητα, δύναμη, θέληση. Και αυτό να πάει και πολύ καλά, έτσι. Εδώ πέρα μου δείχνει ότι θέλετε να δουλέψετε πάνω σε κάτι με όλα, με τα χίλια. Πολύ αφοσίωση σας βλέπω, θα έχετε πολύ καλή ενέργεια, δεν θα μου είστε καθόλου κάτω στα πατώματα ίσα-ίσα. Νιώθετε ότι έχετε έρθει πολύ ψηλά και ότι μπορείτε να πετύχετε τα πάντα αυτή την εβδομάδα. Θα έχετε μια πάρα πολύ καλή ενέργεια. Για να πάμε να δούμε δεύτερη και τρίτη κάρτα. Γεια! Τους διδύμους μου. Λοιπόν. Α, μάλιστα. Εδώ πέρα, παιδιά, θα υπάρξουν συναντήσεις για κάποιους από εσάς. Θα υπάρξουν συναντήσεις. Και δεν είναι απαραίτητο να είναι ερωτικές. Εδώ πέρα, λέει, μπορεί να είναι και κάτι στη δουλειά ή γενικά συνάντηση με φίλους. Συναντήσεις πάντως σίγουρα. Μπορεί και συνεργασίες. Κάποια συνεργασία να γίνει. Για εσάς βλέπουμε και τον βασιλιά του νερού, δηλαδή καρκίνο, σκορπιό και ιχθύ. Ναι, γενικά ό,τι έχετε δεν το πιστεύω, ναι. Και βλέπουμε και βασίλισσα πεντάκινο της γης, εδώ πέρα έχουμε τον Ταύρο, Παρθένο και τον Εγώκερο. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, αυτήν την εβδομάδα βλέπω εσάς που θέλετε να πετύχετε κάτι στη δουλειά. Ευνοείται πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, θα έχετε πάρα πολύ ενέργεια να κυνηγήσετε αυτό που θέλετε και θα πάει και πάρα πολύ καλά να το συνεχίσετε, να το δουλεύετε, να το φροντίζετε. Αυτό θα σας έρθει επιτυχία. Πάτε πολύ καλά αυτή την εβδομάδα. Γενικά σας βλέπω σε πάρα πολύ δύναμη, τι να πω, δεν μου έχει ξανατύχει αυτό εδώ πέρα να είναι όλα... Όλοι έτσι βασιλιάδες και βασίλισσες, εδώ πέρα θα έχετε δυνατή εβδομάδα. Ευνοούνται και τα συναισθηματικά σας, δηλαδή και τα συναισθηματικά σας βλέπω πολύ καλά αυτήν την εβδομάδα. Ειδικά αυτοί που είστε σε σχέση, εδώ πέρα θα έχουμε έτσι ρομαντισμό, θα έχουμε συναίσθημα, θα έχουμε καρδιά μας να γεμίζει. Ναι, πολλά ζώδια βλέπω εδώ πέρα, έχουμε τα ζώδια της φωτιάς,
του νερού και της γης. Μπορεί να είναι και μια εβδομάδα η οποία θα θέλετε να προσέξετε πάρα πολύ την εμφάνισή σας, τα οικονομικά σας. Μπορεί να μου περιποιηθείτε πάρα πολύ. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνισή σας. Μπορεί να αποφασίσετε ότι θα αρχίσετε δίαιτα. Μπορεί να αποφασίσετε ότι θα αρχίσετε γυμναστήριο. Γενικά σας βλέπω εδώ πέρα ότι και στα επαγγελματικά είσαστε τέρμα αποφασισμένοι και θέλετε να πετύχετε στόχους και τους κυνηγάτε και πολύ καλά κάνετε, γιατί είσαστε σε πολύ καλή θέση. Και στα οικονομικά σας βλέπω σε σταθερή κατάσταση, έχετε ό,τι χρειάζεστε και σας έρχονται και άλλα. Κάποιο project εδώ πέρα, κάτι αν δουλεύετε, κάτι συνεχίστε το, πάει καλά. Προσέχουμε την εμφάνιση και συστηματικά γενικά σας βλέπω σε μια σούπερ εβδομάδα εσάς και μπορεί να υπάρξουν και γνωριμίες. Ναι, μπορεί να υπάρξουν γνωριμίες, εδώ πέρα δεν χρειάζεται να απαραίτητα ζώδιο του νερού. Αλλά γενικά για όλους βλέπω εδώ πολλά άτομα, παιδιά, συναντήσεις, είπαμε, μπορεί να κάνουμε συνεργασίες και ζευγαρώματα σε εισαγωγικά, έτσι, να έχουμε συναντήσεις εδώ πέρα με καινούργια πρόσωπα. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στο καρκίνο. Ο καρκίνος βλέπω εδώ, παιδιά, μεγάλη χαρά για εσάς. Πάρα πολύ καλά, κάτι θα σας κάνει πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρούμενος. Εδώ θα έχουμε, μπορεί να γιορτάσετε κάτι, αλλά γενικά κάτι θα είστε πολύ χαρούμενοι αυτή την εβδομάδα. Κάτι θα σας συμβεί και όλα θα είναι τέλεια εδώ πέρα. Βλέπετε, μπορεί να γιορτάσετε με την οικογένειά σας, μπορεί να περάσετε πάρα πολύ καλά με οικογένεια ή με φίλους και σχέσεις. Πολύ μεγάλη χαρά αυτή την εβδομάδα για εσάς. Να πάμε να δούμε και άλλες κάρτες. Χαρούμενη εβδομάδα, πάρα πολύ θετικό αυτό, τέλεια. Την πιο χαρούμενη κάρτα σας έτυχε εδώ πέρα, αλλά και κάποιος σας βλέπω λίγο έτσι να παλεύετε. Αν σας απασχολούσε κάτι, παιδιά, εδώ πέρα, αν έχουμε κάποια κατάσταση η οποία ήταν λίγο έτσι, σας είχε πειράξει, ξέρετε ότι κάπου είχατε αδικηθεί, εδώ πέρα ξεκαθάρισμα, έρχονται τα πράγματα να βελτιωθούν προς το καλό, προς το καλύτερο για τη δική σας τη μεριά, ειδικά αν εσείς δεν έχετε κάνει κάτι, δεν είστε οι φταίχτες, δηλαδή δεν μιλάω για μια κατάσταση στην οποία να είχατε κάνει κάτι και να το αξίζουμε αυτό που έχουμε κάνει, έτσι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μας βασάνιζε, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε την δικαιοσύνη που έρχεται να φέρει, την ισορροπία, έρχεται να αποδώσει δικαιοσύνη και θα ευνοηθούμε εδώ πέρα. Άρα πράγματα ξεκαθαρίζονται, καταστάσεις που μας απασχολούσαν και δεν φταίγαμε κιόλας, έρχονται να φτιάξουν, οπότε μην μου στενοχωριέστε εδώ πέρα. Κάποιοι βλέπω ότι μπορεί να έχετε κουραστεί, να νιώσετε βασικά κουρασμένοι αυτή την εβδομάδα από τη συνεχή προσπάθεια που κάνετε για να κρατήσετε αυτά που έχετε κατακτήσει. Μπορεί να είναι δύσκολο και κυρίως πνευματικά να σας έχει κουράσει. Κυρίως στο επαγγελματικό τομέα, το βλέπω αυτό. Αυτή την πνευματική κούραση και τον αγώνα που κάνετε, μπορεί να έχετε λίγο τερματίσει. Δηλαδή, να σας έχει πειράξει πολύ κάτι στη δουλειά σας, να νιώθετε ότι κάποιος θέλει έτσι, όχι να σας φάει ακριβώς, αλλά μπορεί να νιώθετε ότι γίνονται αδικίες εδώ πέρα, παιδιά, στη δουλειά σας, ότι ξέρετε ότι κάνετε καλή δουλειά, αλλά κάτι εδώ πέρα δεν αξίζεται, αλλά αυτό έρχεται να βελτιωθεί εδώ πέρα, δικαιοσύνη τα κόβει όλα, τα ξεκαθαρίζει τις καταστάσεις, μας ευνοεί η δικαιοσύνη και γι' αυτό θα μας έρθει και αυτή η μεγάλη χαρά, έτσι, γιατί θα έρθει η δικαιοσύνη και θα νιώσουμε, θα αλαφρώσουμε αυτή την εβδομάδα. Και περνάμε στον Λέον. Λοιπόν, Λέον. Λέον, εσένα σε βλέπω πάρα πολύ αποφασισμένο εδώ πέρα να κατακτήσεις κάτι το οποίο θέλεις. Πας και το κάνεις, άσχετα τι θα πούνε οι άλλοι. Δεν σε νοιάζει το τίμημα. Κάτι, αυτό που θες να κατακτήσεις, το κατακτάς. Πας και το παίρνεις με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο. Αυτό που έχω να πω εγώ εδώ πέρα είναι να προσέξεις watch your back που λένε. Να προσέξεις τα νότα σου, θέλει καλό σχεδιασμό εδώ πέρα. Πήγαινε πάρα αυτό που θες, ό,τι και να είναι, δεν ξέρω, θες να κλέψεις κανέναν άντρα, καμιά γυναίκα, θες να... δεν ξέρω, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να κλέψεις, πια απλά μπορεί να είναι κάτι το οποίο είμαστε πολύ αποφασισμένοι να πάμε να το πάρουμε και δεν μας ενδιαφέρει, πάμε και το παίρνουμε και ό,τι γίνει έγινε. Εδώ πέρα θα σου πω να έχεις κάνει ένα καλό σχέδιο. Σχεδιασμό καλό για αυτό που κάνεις και go get it, go for it που λένε.
Για να πάμε σε επόμενη κάρτα. Α, ωραία. Λοιπόν, έπεσε η κάρτα. Μισό λεπτό, παιδιά. Λοιπόν, εδώ. Τέλειο. Τέλειο. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι σου ανοίγονται ορίζοντες. Βλέπουμε εδώ πέρα πάρα πολύ δράση. Βλέπουμε επικοινωνίες. Μπορεί να έχεις πάρα πολύ επικοινωνία. Να σου έρθουν email, να σου έρθουν νέα. Να περιμένεις νέα. Να έχεις ξεκινήσει κάτι το οποίο περιμένεις να καρποφορήσει. Να πάρεις νέα ότι θα πάει καλά. Και θα πάει καλά. Τυχερή κάρτα. Πολύ τυχερή κάρτα. Άρα περιμένουμε μπόλικη περιπέτεια. Εδώ σε βλέπεις, εσένα που τρέχεις, κάτι έχεις πάρει, το έχεις αρπάξει και τρέχεις να μην σε πιάσουνε. Ό,τι και να έχεις να πηγαίνει, ειδικά σε επαγγελματικό τομέα, δεν είναι απαραίτητο. Πάει σούπερ. Δράση, περίμενε, περίμενε επικοινωνία. Ευνοείται ο γάμος. Ευνοείται νέα γνωριμία. Εδώ πέρα η οποία, αν υπάρξει νέα γνωριμία, θα πάει και πολύ καλά. Να ξέρετε, τέλεια, σας βλέπω μέσα στην ενέργεια, μέσα στη δράση, εδώ πέρα θα γίνει χαμός αυτή την εβδομάδα, σας βλέπω αποφασισμένους, σας πετυχαίνουν τα πράγματα όλα και έχετε και πάρα πολλές επιλογές εσείς να επιλέξετε, έχετε πάρα πολλές επιλογές, αλλά όπως είπα και σε αυτή την κάρτα ότι θέλει σχεδιασμό, θέλει να το έχετε σκεφτεί καλά, θέλω και εδώ πέρα και στις επιλογές που έχετε θέλω να μου το σκεφτείτε πάρα πολύ καλά. Γιατί μόνο μία από αυτές τις επιλογές που έχετε είναι καλή. Οι άλλες μπορεί να φαίνονται καλές, μπορεί να φαίνονται έτσι ελκυστικές, attractive, αλλά κρύβουν από πίσω μπανανόφλουδα. Προσέξτε μην την πατήσετε την μπανανόφλουδα, άρα γενικά σκεφτείτε εδώ πέρα, μπορεί να σας έρθουν και επιλογές με τις επικοινωνίες που θα έχετε. Πάντως project, γενικά ό,τι περιμένουμε να καρποφορήσει, έρχεται εδώ πέρα, γίνεται. Στις επιλογές θέλω να μου τα σκεφτείτε γενικά, αυτά που θέλετε να πετύχετε μπορείτε να τα πετύχετε αυτήν την εβδομάδα, απλά θέλω σκέψη, θέλω σχέδιο, δράση μπόλικη βλέπω, πριν πάτε για τη δράση σκεφτείτε λίγο εδώ πέρα τι κρύβει κάθε μία επιλογή, τι θα πάρει για να την φτάσετε, γιατί σας δίνεται η δυνατότητα να την φτάσετε και τι θα μπορούσε να κρύβει από πίσω, το οποίο θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα το θέλαμε. Άρα σε κάθε περίπτωση εδώ πέρα, υπολογίστε μου και τα συν και τα πλην, εντάξει. Και θα έχετε μια σούπερ εβδομάδα, με πολλή ενέργεια, δράση, επιλογές, δυνατότητες, επικοινωνία, πολύ νέα γνωριμία, η οποία λέω αν είναι νέα θα πάει ντουπερ σούπερ, σούμο, τέλεια. Πάμε σε Παρθένο. Και ο Παρθένος μας εδώ πέρα θα νιώσει έτσι μία ανανέωση, θα νιώσει μία τάση στην οποία θα πρέπει να σκεφτεί, να κάνει μία αξιολόγηση στον εαυτό του για να μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες αλλαγές και θα τις κάνετε. Εδώ πέρα θα σκεφτείτε με τι δεν είστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό σας, δηλαδή κάνω αυτό, αυτό και αυτό και αυτό και είμαι περήφανος για αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Τι θα μπορούσα να αλλάξω, ας πούμε. Δεν είμαι περήφανος ότι τρώω 15 μπέργκερ την ημέρα. Ωραία, εντάξει. Κόβω τα 15, κόβω τα 10 για να πάω για ένα καλύτερο καλοκαίρι. Ή, καταλάβατε, γενικά κάντε μία αξιολόγηση εδώ πέρα αυτή την εβδομάδα, γιατί σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε σημαντικές αλλαγές, οι οποίες θα σας επωφελήσουν στο μέλλον. Επίσης, θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ πέρα φήμη, δηλαδή να αναγνωριστείτε κάτι το οποίο κάνετε να πάρει αναγνώριση αυτή την εβδομάδα και να βλέπετε πως είναι εδώ πέρα ο άγγελος στη μέση και τον βλέπουν όλοι, έτσι κάτι το οποίο κάνετε να πάει στο public eye, να πάει στο μάτι του κοινού, να το δει, να βγει στο φως, ναι, στο public, όχι στο public το μαγαζί, έτσι. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα θα μου κάνετε την αξιολόγησή σας, ευνοούνται οι ανανεώσεις, να κάνουμε μια αλλαγή η οποία θα μας υποφελήσει. Άρα εδώ δείτε τι πρέπει να κρατήσετε, αυτά που κάνετε και με τι είσαστε χαρούμενοι και περήφανοι. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει για να σας βελτιώσει, να το κάνετε και να νιώσετε καλύτερα και το μέλλον εδώ πέρα έχετε υποσχόμενο, αν κάνω αυτές τις αλλαγές. Λοιπόν, ωραία, και μας πέσανε και οι δύο κάρτες και μαζί, τέλεια. Λοιπόν, άρα παιδιά εδώ πέρα, βλέπω, μπορεί να έχετε γνωριμία
Μπορεί να έχετε γνωριμία, μπορεί να γνωρίσετε εδώ πέρα τον έρωτα τη ζωή σας, δεν ξέρω, αλλά θα είναι πολύ δυνατή η γνωριμία αυτή. Ναι, κάποιοι μπορεί να θέλετε να πάτε, αν έχετε ήδη σχέση, τη σχέση σας σε άλλο επίπεδο. Είτε αυτό να είναι γάμος, αλλά είτε γενικά να δείτε τι κάνετε στη σχέση σας, η οποία... να δείτε αν κάνετε κάποια λάθη, να δείτε αν μπορείτε να βελτιώσετε κάτι. Εδώ πέρα θα μπορούσατε να κάνετε αξιολόγηση και για τις σχέσεις σας, να δείτε πώς θα μπορούσατε να τη βελτιώσετε ακόμα παραπέρα. Και εδώ πέρα σας βλέπω έτσι και με πάρα πολύ, πώς να το πω, δηλαδή έχετε... Νιώθετε πολύ ευχαριστημένοι αυτή την εβδομάδα, θα νιώθετε με αυτά που έχετε, μπορείτε να πάρετε κάποια λεφτά, μπορεί να κάνετε ένα ταξίδι στην εξοχή, να είναι μία-δύο μέρες, να πάτε στην εξοχή ή μπορεί να πετύχετε κάτι μόνοι σας και να νιώσετε πολύ περήφανοι για τον εαυτό σας. Αν δουλεύετε κάτι, χρειάζεται προσήλωση, χρειάζεται σχεδιασμός και πειθαρχία. Πειθαρχία και σας περιμένουν πάρα πολύ ωραία πράγματα για εσάς. Δεν θα έχετε να φοβάστε τίποτα για την ηλική... δεν θα σας το καίει εδώ πέρα, βλέπετε πως είναι αυτή η γυναίκα. Δηλαδή είναι παραπάνω από το καίει. Αρκεί να μην κάθεστε με σταυρωμένα τα χέρια, έτσι. Γιατί αν κάθεστε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν μπορεί να έρθει κάτι από τον ουρανό, ουρανοκατέβατο. Και να έρθει, κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό. Μπορεί να βρείτε ένα πενιντάρικο στο δρόμο. Αλλά θα τελειώσει και αυτό κάποια στιγμή. Οπότε εδώ πέρα θέλει πειθαρχία. Πειθαρχία και έχουμε πάρα πολύ καλές πιθανότητες εδώ πέρα αυτό που κάνουμε. Να μας δώσει την ευχαρίστηση, να μας δώσει την άνεση. Η λέξη που έψαχνα. Άνεση. Αναγνώριση, τάξη. Εδώ πέρα, παιδιά, βλέπουμε πράγματα τα οποία ανθίζουν. Βλέπουμε τα σταφύλια τα οποία είναι έτσι, μας δείχνουν ότι κάτι έχει, είναι πολύ παραγωγικό. Κάποιοι θα τα πάτε πάρα πολύ καλά αυτήν την εβδομάδα και στα οικονομικά, εδώ πέρα με τις δουλειές σας. Και όσοι δουλεύετε κάτι, πειθαρχία για να τα πάρετε αυτά. Γιατί είναι στο χέρι σας. Δεν είναι ότι δεν έχετε δυνατότητα. Άμα δουλέψετε μεθοδικά και με αφοσίωση, καθήλωση και τα σχετικά, εδώ πέρα θα έχετε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα σε αυτό που δουλεύετε. Περνάμε στο ζυγό, ο οποίος ζυγός εδώ πέρα θα πάρει κάποιο μήνυμα αν έχει κάνει κάποια επένδυση. Θα πάει πάρα πολύ καλά, τα οικονομικά του έχουν άνθηση, έχουμε υλική σταθερότητα. Αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι εδώ πέρα και κυρίως προς το παρόν τουλάχιστον μέχρι να πάρω δεύτερη κάρτα και τρίτη σε επαγγελματικά, οικονομικά, θα χρειαστεί πολύ καλός σχεδιασμός, παρατηρήστε την κατάσταση που θέλετε να πετύχετε για να δείτε τη στρατηγική την οποία θα χρησιμοποιήσετε με αργά και σταθερά βήματα. Παιδιά, εδώ πέρα, αν ακολουθήσετε στρατηγική μεθοδικότητα με αργά και σταθερά βήματα, σας έχετε, η επιτυχία είναι στο χέρι σας. Απλά θέλει παρατήρηση πώς θα το πετύχουμε αυτό και να ακολουθήσουμε στρατηγικά τα βήματα ένα-ένα, και ας είναι βαρετά, δεν μπορούμε να πετάξουμε κατευθείαν. Με σταθερότητα σας έρχεται το καλό. Εδώ πέρα κάποιοι μπορείτε να πάρετε και προαγωγή αυτήν την εβδομάδα ή να πάτε σε μεγαλύτερη θέση ή να αλλάξετε μια δουλειά και να πάτε σε κάτι καλύτερο. Πάντως εδώ πέρα έχουμε πολύ καλή κάρτα. Στα αισθηματικά, κάποια κατάσταση, επαγγελματικά, συγγνώμη, κάποια κατάσταση για εσάς προχωράει, αλλά όχι με γρήγορους ρυθμούς, προχωράει όμως προς το καλό. Να ξέρετε, είμαστε σε καλό δρόμο εδώ πέρα. Για κάποιους από εσάς μπορεί να σας έρθει εδώ πέρα άντρας στα ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος και εγώ καιρός. Ή μπορείτε να πάρετε κάποιο νέο από αυτόν τον άντρα. Ή γενικά μπορεί να μας έρθει κάποιο νέο εδώ πέρα για το ζυγό. Πάντως στρατηγική εδώ πέρα, καταστρώστε σχέδιο παιδιά και θα το πετύχετε αυτό που θέλετε, ζυγός.
ναι. Εσείς δεν ξέρω, εδώ πέρα πολύ στα οικονομικά μπορεί να σας γίνει παιδιά πρόταση νέα προσφορά στη δουλειά. Κάτι θα σας πάει πάρα πολύ καλά. Μπορεί να έχουμε την προαγωγή που σας έλεγα. Μπορεί να έχουμε νέα κατάσταση στα επαγγελματικά. Αν χρειαστεί να κάνετε, να έχετε κάποια υποχρέωση περί φορολογικής άποψης, καλό θα είναι να δείτε πότε θα την εκπληρώσετε, μην την αφήσετε εδώ πέρα. Αυτή η κάρτα μας δείχνει ότι πρέπει να κάνουμε έτσι μια στρατηγική και να κανονίσουμε τις υποχρεώσεις μας, κυρίως όταν έχει να κάνει με φόρους και τέτοια και σχετικά. Λοιπόν, εδώ πέρα μας δείχνει επίσης ότι έχετε ταλέντα και θα τα χρησιμοποιήσετε αυτά τα ταλέντα, θα πάρουν την αναγνώριση που χρειάζονται. Και γενικά κάντε ό,τι μπορείτε για να αναδείξετε τα ταλέντα σας. Ευνοήστε εδώ πέρα και εδώ πέρα έχουμε ό,τι κάποιοι θα θέλετε να προχωρήσετε. Πολύ στα επαγγελματικά σας βλέπω εσάς αυτήν την εβδομάδα. Όχι τόσο αισθηματικά, δεν έχουμε βγάλει κάτι εδώ για αισθηματικά, οπότε δεν ξέρω αν θα έχετε κάποια εξέλιξη. Ίσως να σας έρθει ένας άντρας στα ζώδια της γης, αλλά πιο πολύ οικονομικά, επαγγελματικά. Εδώ. Κάποιοι μπορεί να έχετε κάποιες μικρές έτσι, κάποια μικρά οικονομικά να δώσετε, ας πούμε, κάτι. Μπορεί να χρειαστεί να δώσετε κάποια πληρωμή ή κάτι. Ή κάποιοι μπορεί να θέλετε αυτό, παιδιά, που σας λέω, να φύγετε από κάποια δουλειά και να πάτε να βρείτε νέα, και θα γίνει αυτό, αν είναι αυτή η περίπτωσή σας. Εδώ πέρα, πάντως, αν νιώθετε δύσκολα αυτή την περίοδο στα επαγγελματικά, οικονομικά, έτσι, μη μου στενοχωριέστε καθόλου. Αν είναι αυτή η κατάσταση εδώ πέρα, είσαστε λίγο, τα έχετε λίγο χαμένα και τα έχετε δει όλα μαύρα στα επαγγελματικά και στα οικονομικά. Όχι, αυτά έρχονται να αλλάξουν, παιδιά, εδώ πέρα θα σας δοθούν ευκαιρίες, θα σας δοθούν προσφορές, καλύτερη δουλειά, οπότε δεν θέλω να μου στενοχωριέστε καθόλου. Υπάρχει βοήθεια, απλά εσείς δεν την βλέπετε. Είδατε, βλέπετε εδώ πέρα, φεύγετε από την εκκλησία, η εκκλησία υπάρχει, αλλά είσαστε τόσο συγκεντρωμένοι στα αρνητικά και στο ότι δεν έχω και ότι δεν έχω αυτό που θέλω και δεν ξέρω και εγώ τι, και δεν είσαστε στη θέση να δείτε ότι υπάρχει προσφορά και ότι υπάρχει βοήθεια και θα υπάρξει βοήθεια. Θα το δείτε. Περνάμε στο Σκορπιό, ο οποίος Σκορπιός τον βλέπω σε μια φάση που είναι πολύ έτσι, γιατί μου είστε τόσο, θα μου είστε βασικά, μπορεί αυτήν την εβδομάδα, παιδιά, εδώ πέρα να σας φάνε λίγο οι σκέψεις, να σας φάει το άγχος, μια κατάσταση, έχετε πάρα πολλά στο μυαλό σας. Και κοντεύετε να κάνετε μπαμ αυτή την εβδομάδα προς το παρόν. Ναι, πολύ άγχος εδώ πέρα, κάτι σας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ στο μυαλό, έτσι, σκέψεις. Με κάποια κατάσταση εδώ πέρα εσείς παλεύετε, θα παλεύετε. Για να δούμε άλλη κάρτα. Πολύ ανησυχία βλέπω αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Παιδιά, εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Βλέπω ότι σε μια κατάσταση έχουν εμπλεχτεί πάρα πολλά άτομα και σας έχουν δημιουργήσει πονοκέφαλο. Ναι, είναι μια κατάσταση. Μπορεί να είναι, αλλά μην φοβάστε, αυτή η κατάσταση δεν είναι. Μπορεί να έχει υπάρξει κάποιος τσακωμός, μπορεί να είναι στη δουλειά, μπορεί να είναι γενικά μια διαφωνία με τη σχέση. Οτιδήποτε υπάρχει διαφωνία και νιώθετε ανταγωνισμό, μην ανησυχείτε, αυτό δεν είναι κάτι σοβαρό, είναι κάτι το οποίο θα περάσει, οπότε δεν υπάρχει λόγος να μου είστε στενοχωρημένοι και να μου είστε να νομίζετε ότι δεν υπάρχει λύση και δεν υπάρχει φως. Εντάξει, απλά υπάρχουν και αυτά στη ζωή όπου θα υπάρξουν και οι μικροδιαφωνίες και θα έχουμε και άλλα πρόσωπα τα οποία λειτουργούν έτσι ανταγωνιστικά. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται να είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει ανταγωνισμός δυστυχώς. Για το Σκορπιό, εδώ, κάρτα. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα. Αυτή την εβδομάδα
θα νιώσετε τρομερό άγχος, στρες, εδώ πέρα θα σας φάνε οι σκέψεις όπως βλέπετε, μπορεί να μην μπορείτε να κοιμηθείτε κιόλας, το οποίο έχει να κάνει σε μια κατάσταση η οποία έχουν μπλεχτεί πολύ ή θα μπλεχτούν αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να είναι στη δουλειά σας να έχουν μπλεχτεί πολλά άτομα. Μπορεί να είναι κάποιο, γενικά κάποιο πρόβλημα στο οποίο σε μια κατάσταση, είτε είναι αισθηματικά, είτε είναι γενικά, είτε είναι, ξέρω εγώ, property, πώς λέγεται, για κάποια περιουσία. Οτιδήποτε είναι η κατάσταση, έχουν μπλεχτεί πάρα πολλά άτομα. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του ή ο καθένας θέλει ό,τι θέλει. Και εσείς είσαστε σε μια κατάσταση λίγο πανικού, λίγο δεν αντέχω, λίγο Παναγία μου τι θα γίνει το κεφάλι μου, θα με φάνε σκέψεις, αλλά εδώ πέρα ξεκάθαρα βλέπουμε ότι θα βρείτε τη δύναμη να τα μαζέψετε όλα αυτά και όχι μόνο να τα μαζέψετε και να πάτε και μπροστά, να προχωρήσετε εδώ πέρα, να κάνετε βήματα, δηλαδή θα υπάρξουν εμπόδια, θα υπάρξουν βάρη, αλλά εσείς είσαστε αποφασισμένοι ότι εσείς θα προχωρήσετε μπροστά, no matter what, ό,τι και να γίνει, εγώ θα προχωρήσω και θα φτάσω στο στόχο μου, ο οποίος στόχος είναι εδώ το σπίτι αυτό που βλέπετε. Άρα βρίσκετε το κουράγιο, τη δύναμη, την αποφασιστικότητα, την θέληση, τον στόχο, focus στον στόχο και πάτε και προχωράτε και ξεπερνάτε αυτό το πονοκέφαλο εδώ πέρα που σας δημιούργησε αυτή η κατάσταση. Δηλαδή εδώ πέρα θα τα καταφέρουμε να τα μαζέψουμε και να βγούμε και πιο δυνατοί από αυτό, γιατί βλέπετε εδώ πέρα πώς είναι ο ένας και μετά πώς έχει γίνει μέρα με τη νύχτα, έτσι, και βλέπουμε και μαύρο και εδώ πέρα έχει γίνει ωραίο μπλε. Ναι, δεν ξέρω αν φαίνεται και πολύ καλά. Άρα, παιδιά, θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, θα σας μπορεί να σας κουράσει λίγο, να σας απασχολήσει, λίγο να σας ρίξει, αλλά θα σηκωθείτε, το comeback θα είναι stronger τελείως. Εδώ πέρα θα έχουμε άλλη φάση. Πολλές φορές καταστάσεις χρειάζονται για να μας κάνουν πιο δυνατός. Ελπίζω να μην είναι κάτι πολύ σημαντικό, που γενικά όταν πέφτει αυτή η κάρτα εδώ δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και σας έλεγα να μην μου ανησυχείτε, δηλαδή κάνετε εδώ αυτή την κάρτα. Έτσι, είναι κάτι παροδικό, δεν είναι κάτι σημαντικό. Κυρίως είναι μια κατάσταση στην οποία έχουν μπει πολλοί εγωισμοί εκεί, αλλά δεν είναι κάποιος εγωισμός ο οποίος μπορεί να κάνει κακό, να σας βλάψει, οπότε μην μου ανησυχείτε. Να περάσουμε στον τοξότη, ο οποίος τοξότης θα έχει εδώ πέρα τα πράγματα, ούνα, μηνύματα, χαμός, δράση, αλλαγές, μετακομίσεις, μετακινήσεις, πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους, πράγματα να έχουν ήδη ξεκινήσει να μπαίνουν στη θέση τους και να βγουν αυτή την εβδομάδα ή γενικά να έχουν ήδη ξεκινήσει την εβδομάδα που θα μας έρθει και να φτιάξουν τα πράγματα, παιδιά, εδώ πέρα. Καλά ξεκινάει η εβδομάδα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Αν και δεν είναι και απαραίτητο να είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, μιλάμε για την εβδομάδα γενικά. Άρα για εσάς το εξώτερο μου εδώ πέρα θα έχετε πολλή επικοινωνία, μπορεί να κάνετε μετακινήσεις ή να μετακομίσετε. Σίγουρα να ξέρετε ότι οι ρυθμοί θα είναι έτσι γρήγοροι της εβδομάδας αυτής, θα έχουμε γρήγορους ρυθμούς. Και θα έχουμε και τις ευκαιρίες να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ή αν σας απασχολούσε μια κατάσταση, πράγματα θα μπουν στη θέση τους. Συγγνώμη, εδώ αυτή είναι μια πολύ θετική κάρτα. Γενικά, τυχερή. Ναι, εδώ πέρα κάποιοι μπορεί να έχουν να κάνουν σχέση με σχολεία, μάθηση, πανεπιστήμια, τέτοια πράγματα. Άλλοι εδώ πέρα χρειάζεστε να βασιστείτε στην πίστη σας, έτσι. Εδώ πέρα δηλαδή μια κατάσταση στην οποία θέλετε να συνεχίσετε να την πιστεύετε και να πάρετε και δύναμη, αν πιστεύετε, εδώ πέρα στους αγγέλους και στη θρησκεία. Και γενικά σε κάθε περίπτωση εδώ πέρα χρειαζόμαστε πίστη. Πίστη σε αυτό που πιστεύουμε, να το πιστεύουμε δυνατά. Λοιπόν, και για να βάλουμε και άλλη μία κάρτα για τους τοξότες μας. Ναι, κάποιοι μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε να μάθετε κάτι καινούριο. Κάποιοι μπορεί να είστε ήδη σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε κάποιο σχολείο, με δουλειά σας. Λοιπόν, και συνήθως εδώ πέρα δεν βάζω τέσσερις κάρτες, αλλά αφού σας πω ότι είναι τέσσερις, εγώ θα τις βάλω και τις τέσσερις για εσάς, γιατί πώς μπορώ να μην βάλω το αστέρι, έτσι. Εδώ πέρα έχουμε την ελπίδα μας, έχουμε ότι οι καταστάσεις θα φτιάξουν, ότι έχουμε την τύχη με το μέρος μας,
ευνοούμαστε, υπάρχει καθοδήγηση, υπάρχει ξανότητα οι ευχές μας να πραγματοποιηθούν. Εδώ πέρα, αν αρρώνεται από κάτι, θα πάει πάρα πολύ καλά. Γενικά, οι ελπίδες, εδώ έρχονται οι ελπίδες για να μας βοηθήσουν και πράγματα τα οποία, αυτό που σας έλεγα και με την πίστη, παιδιά, εδώ πέρα δεν ξέρω αν κάποιοι μου έχετε πέσει και είστε απογοητευμένοι. Πάντως, αυτή η κατάσταση, άμα είναι κάτι τέτοιο, θα φτιάξει. Έλεγα την πίστη. Μην χάσετε την πίστη σας και θα χρειαστείτε πίστη και έρχεται, παιδιά, η ελπίδα εδώ πέρα να ξέρετε ότι η κατάσταση αυτή θα έρθει και θα δέσει για εσάς. Θα είναι προς το καλό σας. Κάποιοι θα μου περάσετε πόρτα, παιδιά, κάποιοι εδώ πέρα θα παντρευτείτε, σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο. Είτε θα πάτε σε γάμο, είτε θα σας κάνουν πρόταση γάμου, είτε μπορεί και να παντρεύεστε. Και αν παντρεύεστε είναι το καλό, να ζήσετε, να ευτυχήσετε. Κάποιοι άλλοι, αν δουλεύατε κάποιο project, αν δουλεύατε κάτι και το οποίο θα πρέπει να το δει, είτε να το δημοσιεύσετε, είτε να το δούνε πολλά άτομα, να το βγάλετε στο κοινό, θα το κάνετε, οπότε κρατήστε την πίστη σας αυτό, σας ευνοείται η τύχη εδώ πέρα, έχουμε τα αστέρια, έχουμε την καθοδήγηση και θα πάει και πάρα πολύ καλά. Εδώ πέρα, αν έχετε κάτι το οποίο πρέπει να δείξετε στο κοινό, αυτό θα γίνει. Και θα πάει και πολύ καλά, ναι, ευνοείται η παραγωγικότητα, άρα και στο επαγγελματικό κομμάτι σας βλέπω καλά αυτή την εβδομάδα και έχουμε και επικοινωνίες πολλές, νέα, ναι, και αυτά που σας είπαμε, τα κινήσεις, πράγματα να μπαίνουν στις θέσεις και τα σχετικά. Αυτά που είμαστε στην αρχή, καλή εβδομάδα την βλέπω για εσάς, σας έχει πέσει και τα αστέρι, θετική κάρτα εδώ, επικοινωνίες για καλά πράγματα μπαίνουν στη θέση τους, άρα αν περιμένατε για κάτι και έχει κολλήσει, ξεκολλάει αυτή η κατάσταση και θα έχουμε και αναβάθμιση της, εδώ πέρα. Ναι, τέλεια εβδομάδα για εσάς, βλέπω. Και περνάμε στον εγώ καιρό, ο οποίος εγώ καιρός εδώ πέρα έχει τη Βασίλισσα Κούμπα, βλέπω γυναίκα, στα ζώδια του καρκίνου, σκορπιού και ιχθύ. Οπότε αυτό το άτομο μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην εβδομάδα σας, αυτή που μας έρχεται. Αλλιώς μπορεί να είστε εσείς και να νιώσετε έτσι αρκετά κοντά με τα συναισθήματά σας, μπορεί να νιώσετε για κάτι έτσι πολύ τρυφερά ή ότι κάτι θέλετε, σε κάτι να θέλετε να δώσετε την αγάπη σας, έτσι να το βοηθήσετε, μπορεί να νιώσετε ανεπτυγμένη τη διαίσθησή σας αυτή την εβδομάδα, κάτι το οποίο αγαπάτε να το φροντίσετε παραπάνω, χωρίς να είναι απαραίτητο να μιλάμε εδώ πέρα για πρόσωπο, έτσι. Άρα, ό,τι αγαπάτε εδώ πέρα και θέλετε να πετύχει, φροντίστε το αυτήν την εβδομάδα και θα έχετε και αυτή τη διάθεση. Να το φροντίσετε παραπανήσια και γενικά μπορεί να νιώσετε τη διάθεση να δώσετε και χωρίς να περιμένετε και αντάλλαγμα αυτήν την εβδομάδα σε οτιδήποτε, είτε είναι συναισθηματικά, είτε είναι γενικά. Άρα, για τον εγώ καιρό, θέλω άλλες δύο κάρτες. Λοιπόν, νέο ξεκίνημα, νίκη, κάποιο ξεκαθάρισμα, ιδέες, νέες ιδέες αυτήν την εβδομάδα. Νέο ξεκίνημα σίγουρα, παιδιά, εδώ πέρα σε κάτι. Μπορεί και να είναι και στα αισθηματικά, γιατί εδώ πέρα είναι η Βασίλισσα του αισθήματος, άρα μπορεί να αναπτυχθούν και νέα αισθήματα αυτή την εβδομάδα. Ναι, παιδιά, είναι πολύ πιθανό εδώ πέρα να κάνετε κάποια γνωριμία αυτή την εβδομάδα, η οποία έτσι θα σας κάνει και να νιώσετε και μάλιστα πολύ συναισθημα. Δηλαδή, να σας φτιάξει πάρα πολύ το αίσθημα αυτή η σχέση. Ή αν περιμένετε κάτι από να γίνει κάποια σχέση, κάτι τέτοιο. Γενικά έχουμε και νέα για τα αισθηματικά. Σας έχει τύχει ο ακόλουθος Κούπα και η Βασίλισσα Κούπα, τα οποία είναι και τα δύο ζώδια του νερού. Άρα εδώ μπορεί να έχουμε νέα κατάσταση και αυτός μας δείχνει νέα κατάσταση και εδώ νέο ξεκίνημα. Αυτός θα έχει νέα στα ερωτικά, στα αισθηματικά θα έχουμε νέα εδώ πέρα. Μπορεί να θέλετε αυτή την εβδομάδα να πάτε, να είσαστε, να περιτριγιστείτε από άτομα, να θέλετε να κοινωνικοποιηθείτε
και να γνωρίσετε εκεί πέρα κάποιο άτομο. Μπορεί στα ζώδια του νερού, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι γυναίκα, κοιτάξτε, αν είστε γυναίκα και σας αρέσουν οι άντρες, εννοείται μιλάμε για άντρα, έτσι. Άρα ναι, εδώ πέρα μπορεί επίσης να νιώσετε έτσι πάρα πολύ δημιουργική και να θέλετε να δημιουργήσετε πράγματα, να σας έρθει κάποια νέα ιδέα για κάτι το οποίο δουλεύετε, κάποια νέα ιδέα γενικά την οποία θα την ακολουθήσετε με πάρα πολύ έτσι αγάπη και πάρα πολύ χαρά και δημιουργικότητα, το οποίο θα είναι κάτι μέσα στην καρδιά σας, θα το θέλετε πάρα πολύ, θα το αγαπάτε. Έχουμε πάρα πολύ καλά νέα για εσάς. Για τα αισθηματικά ερωτικά βλέπω εγώ εδώ. Νέο ξεκίνημα, μπορεί να είναι γενικό αυτό το νέο ξεκίνημα ή αυτή η νίκη εδώ, ή η ιδέα. Αλλά για πάρα πολλούς από εσάς εγώ καιρούς, παιδιά, θα έχουμε αισθηματική εβδομάδα. Μπορεί να έχουμε και κάποιο ξεκαθάρισμα, ίσως κάποια συγγνώμη εδώ πέρα, αν έχετε γίνει κάτι το οποίο σας έχει στενοχωρήσει, έχετε ήδη σχέση ή κάτι τέτοιο, γάμο, ή κάποια σχέση στην οποία θέλουμε συγγνώμη, μας έρχεται και αυτό και τα ξαναβρίσκουμε. Αλλιώς, νέα ξεκινήματα με πάρα πολύ καλές προοπτικές, γιατί μιλάμε για τα άτομα της αγάπης, μιλάμε για τα άτομα της καρδιάς, που είναι οι κούπες μας, τα άτομα της κούπας. Να περάσουμε στον υδροχό. Ο υδροχός, παιδιά, πανηγυρίζει. Μπορεί να πάρετε κάποια νέα παιδιά που να σας κάνουν να πανηγυρίσετε, πιθανώς εδώ με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, με την αγάπη σας, τον ερωτά σας. Κάτι θα πανηγυρίσετε εδώ πέρα, θα υπάρχει ένα κλίμα πανηγυρισμού αυτή την εβδομάδα. Μπορεί κάποια επιτυχία, κάτι το οποίο να θέλετε πλέον αυτό να πετύχει και να πανηγυρίσετε, αλλά κάτι υπάρχει το οποίο θα πανηγυριστεί. Δεν ξέρω αν θα πάτε σε κάποιο πάρτι, σε κάποια γενέθλια, σε κάποια βάφτιση, γάμο, δεν ξέρω και εγώ τι, κάποια γιορτή στην οποία θα γιορτάσετε. Πάντως εδώ έχουμε την γιορτή, μπορεί να κάνετε και πρόπος, έτσι. Αλλά χαρούμενο κλίμα βλέπω εδώ πέρα, πάρα πολύ καλό για εσάς, υδροχόους. Και για να δούμε τώρα δεύτερη και τρίτη κάρτα για τον υδροχό μας. Υδροχός, λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, αν περιμένετε κάποιο νέο, κάτι σας έρχεται, το μαθαίνετε και θα το μάθετε, και αυτό που θα μάθετε θα σας κάνει να πανηγυρίσετε. Είναι αυτό που έλεγα, ότι μπορεί να πάρετε κάποιο νέο και να πανηγυρίσετε εδώ πέρα. Για κάποιους από εσάς βλέπω ότι ανοίγονται νέες δυνατότητες, νέοι δρόμοι. Εδώ πέρα έχετε ένα έτσι, μπορεί να κάνετε και συνάντηση κάποια, έτσι, να ξέρετε, και συνάντηση. Και επίσης ευνοούνται και πάρα πολύ τα επαγγελματικά, μπορεί να συναντηθεί και κάποια συνεργασία, μπορεί κάποιο άτομο το οποίο έχει έτσι υψηλή θέση να σας βοηθήσει, να σας δώσει πολύτιμες συμβουλές και να σας βοηθήσει από τα παραπέρα, να σας προσέξει εδώ πέρα, να σας ζητήσετε κάτι καλό. Πάντως βλέπω ότι θα κάνετε σχέδια, γιατί σας έχουν ανοίξει δρόμοι εδώ πέρα, πανηγυρισμούς βλέπω από εδώ, δρόμους βλέπω από εκεί, τον κόσμο να κρατάτε στα χέρια σας βλέπω, δηλαδή να μπορείτε να πετύχετε πάρα πολλά πράγματα αρκεί να τα σχεδιάσετε εδώ πέρα. Συγκεντρωθείτε σε αυτό που θέλετε, γιατί έχετε πάρα πολλές επιλογές εδώ πέρα και δρόμους ανοιχτούς, βλέπετε είστε εκεί πάνω και κοιτάτε όλο τον κόσμο ο οποίος είναι στο χέρι σας. Πάρα πολύ καλά εδώ. Και άλλη μία κάρτα και βλέπω και ένα άτομο στα ζώδια της Γης, Σταύρο, Παρθένο και εγώ καιρό. Άρα μπορεί να είναι κάποιο σημαντικό πρόσωπο για εσάς αυτήν την εβδομάδα, μπορεί να είναι άντρας στα ζώδια της Γης που είπα, μπορεί να είναι και Ταύρος ειδικότερα, χωρίς να είναι απαραίτητο. Αλλιώς, αν δεν μιλάμε για κάποιο πρόσωπο το οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο για εσάς αυτήν την εβδομάδα στα ζώδια της Γης, θα έχετε μία τάση, θα νιώθετε ασφάλεια αυτή την εβδομάδα, θα νιώθετε οικονομική ασφάλεια, θα νιώθετε γενικά ασφάλεια και ηρεμία, τα πράγματα θα έχουν μία φυσιολογική ροή, δεν θα έχουμε τεράστιες, πολύ γρήγορα πράγματα να τρέχουν για εσάς αυτή την εβδομάδα, τα λέω πολύ θετικά και αρχίζουν και σταθεροποιούνται. Τι άλλο εδώ πέρα,
Μπορεί να θέλετε έτσι να μου προσέξετε πάρα πολύ την εμφάνισή σας, να βελτιώσετε ή να την προσέξετε γενικά. Ή γενικά να θέλετε να προσέξετε το σπίτι σας και γενικά όλα αυτά τα υλικά πράγματα, το υλικό κομμάτι θα σας πάει πολύ καλά αυτή την εβδομάδα. Θα νιώθετε έτσι μια αίσθηση σταθερότητας, τα πράγματα έχουν αρχίσει και σταθεροποιούνται και σας ανοίγονται νέα δεδομένα και θα χαρείτε, κάτι θα γιορτάσετε, θα πανηγυρίσετε, μπορεί να είναι μια προσωπική νίκη η οποία σε άλλο μπορεί να είναι κάτι ασήμαντο, δεν να μην το πείτε καν, αλλά κάτι θα νιώσετε ότι το κατάφερα αυτή την εβδομάδα. Και τελευταίο, πάμε για τους ηχθείς μας. Οι ηχθείς, εδώ έχετε νίκη. Είσαστε νικητές, κάτι παλεύατε για καιρό εδώ πέρα, πιθανώς. Κάτι παλεύατε πάντως, παιδιά, και έρχεται πλέον η νίκη για εσάς και να το πανηγυρίσετε. Παίρνετε την αναγνώριση, εδώ πέρα κάτι θα σας πάει σούπερ. Αυτή την εβδομάδα βλέπω πράγματα να έχουν ανθίσει, βλέπω να έχετε κερδίσει, να πετυχαίνετε κάποια προσωπική νίκη στην οποία είχατε προσπαθήσει πάρα πολύ. Έτσι και μπορεί και εσείς να γιορτάσετε πράγματα αυτή την εβδομάδα, πάρα πολύ ωραία. Πιθανώς να είναι στο επαγγελματικό κομμάτι, χωρίς να είναι απαραίτητο. Ηχθείς, να πάρουμε δύο κάρτες για τους ηχθείς μας. Για να πάρουμε τις κάρτες μας. Λοιπόν, εδώ παιδιά κάποιοι μπορεί να μου παλεύατε με ίσως κάποιες εξαρτήσεις, έτσι. Είτε αυτό τώρα μιλάμε εξάρτηση για το τσιγάρο, είτε μιλάμε εξάρτηση για το φαγητό, είτε μιλάμε για εξάρτηση για κάποιο άτομο τοξικό το οποίο δεν μας έκανε καλό, είτε γενικά κάποια εξάρτηση ή μπορεί αυτή την εβδομάδα κάτι τέτοιο έτσι να πάει να σας κρατήσει λίγο πίσω. Αλλά εδώ βλέπω παιδιά τη νίκη δίπλα από αυτό, άρα ό,τι και να είναι αυτό θα το αποτάξετε και θα βγείτε νικητές, άρα εδώ μπορεί να έχετε κάποια σχέση ή κάποια γνωριμία την οποία λίγο να ήταν τοξική, να σας κρατούσε λίγο πίσω από κάτι ή κάποια συνήθεια η οποία δεν ήταν καλή για εσάς. Αλλά αυτό έρχεται εδώ πέρα τη δύναμη αυτή την εβδομάδα και τις δυνατότητες, γιατί εγώ βλέπω νίκη εδώ πέρα, ό,τι βλέπω λέω, να τα πάτε πάρα πολύ καλά και να αφήσετε πίσω αυτό. Αλλά κοιτάξτε, εδώ πέρα θα χρειαστεί να κάνετε επιλογή, παιδιά. Θα χρειαστεί να κάνετε μια επιλογή. Πολλοί από εσάς εδώ πέρα βλέπω και δίδυμο, εν τω μεταξύ βλέπω και εγώ καιρό. Έτσι. Άρα μπορεί κάποιος από εσάς να έχετε κάποιον εγώ καιρό που να παίξει όλη αυτήν την εβδομάδα ή κάποιον δίδυμο. Πάντως θα χρειαστεί να κάνετε επιλογή και κοιτάξτε εδώ πέρα. Κοιτάξτε λίγο τι έγινε τώρα. Κοιτάξτε. Οι ίδιοι άνθρωποι εδώ έχουν την επιλογή να βλέψουν τι θα κάνουν. Θα φάνε το μήλο, δεν το φάνε. Εδώ πέρα το φάγανε και έχουν δεθεί. Άρα, θα χρειαστεί να κάνετε επιλογή εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν κάποιοι σκέφτεστε τρίτο πρόσωπο ή μπορεί να υπάρχει τρίτο πρόσωπο. Αλλιώς, γενικά μας λέει εδώ ότι χρειάζεται μία επιλογή η οποία, αν την ακολουθήσουμε εδώ πέρα, θα μας φέρει την νίκη. Κάποιοι μπορεί να έχετε νίκη σε κάτι, κάτι να πετύχετε αυτήν την εβδομάδα, αλλά γενικά να χρειαστεί να κάνετε και αυτή την επιλογή εδώ πέρα, οπότε μπορεί να είναι και ξεχωριστά αυτά τα δύο. Πάντως προσέξτε, αν κάτι έτσι σας απασχολεί, αν κάτι σας κρατάει πίσω, είναι η κατάλληλη εβδομάδα να κάνετε την επιλογή που πρέπει για να πάτε στο καλύτερο, για να πάτε εδώ, να πάτε στη νίκη. Έχετε την επιλογή, είναι στο χέρι σας, τίποτα δεν έχει τελειώσει, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Άρα, τι μιλάμε για κακή συνήθεια, μπορείτε να επιλέξετε να τη σταματήσετε. Είτε, αν μιλάμε για άτομα εδώ πέρα, αν κάποιοι είστε μεταξύ άτομα παραπάνω από ένα, θα χρειαστεί να μου κάνετε επιλογή εδώ.
Ναι, και για κάποιους από εσάς, παιδιά, μπορεί κάποια σχέση να είναι έτσι λίγο αρκετά τοξική και αυτή την εβδομάδα να σκεφτείτε σοβαρά τι θα κάνετε με αυτή τη σχέση. Ή κάποιοι εδώ πέρα, αν κάνετε κάποια γνωριμία ή θα πρέπει να κάνετε, να πάρετε μια απόφαση για το αν να προχωρήσει αυτό ή όχι, λίγο εξετάστε έτσι το άτομο, λίγο να δείτε πώς σας φαίνεται, διέστηση έχετε, ηχθείς είστε. Άρα εδώ προσέξτε αν κάποιος εδώ πέρα ίσως να μην είναι η καλύτερη επιλογή για το μέλλον σας. Ωραία. Άρα δώστε μου προσοχή, γιατί έχετε δυνατότητες να πάρετε επιλογές, να κατακτήσετε αυτό που θέλετε και θα έχετε και είτε εδώ θα μου κάνετε την επιλογή να έχετε επιτυχία, είτε γενικά θα σας έρθει μια επιτυχία αυτή την εβδομάδα, μια νίκη. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που κάνετε για μένα. Σας εύχομαι την καλύτερη εβδομάδα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.